Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην καθιερωμένη μας πλέον εκπομπή στο Web TV του Πανιόνια.gr με όλη την αγωνιστική επισκόπηση του ιστορικού. Πάμε να δούμε και σήμερα όλα τα αποτελέσματα αναλυτικά της τελευταίας αγωνιστικής. Σπύρο, πού θα ξεκινήσουμε, πού θα μας πας? Γεια σας και από εμένα. Θα ξεκινήσουμε, Μαργαρίτα, θα μου επιτρέψεις και εσύ και οι φίλες και οι φίλοι, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή. Μάλιστα. Χωρίς να θέλουμε στα πανιόνια.gr και στο Web TV να διεκδικήσουμε παραπάνω views και likes σε αυτό το οποίο θα πω. Διότι κάποια πράγματα είναι σημαντικά, αξίζει να αναφέρονται. Και θα εκφράσω τη φωνή όλων εδώ και όλων των φίλων του Πανιωνίου και όχι μόνο. Θα πούμε για ότι εδώ στον Πανιόνιο, ο Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης ήταν, είναι και θα είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο της αθλητικής ιστορίας. Σίγουρα. Της εθνικής μας ιστορίας. Αναφίβολα. Γιατί όλοι ξέρουμε αυτό. Τι έχει συμβεί. Τη συμβολή του στον αθλητισμό. Τη συμβολή όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικότερα και στην ιστορία του ελληνικού έθλους. Και θα πούμε ότι η ΠΑΕ, η ΚΑΕ, ο Ερασιτέχνης και οι Πάνθυρες πάντα ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη. Και προσφέρει πλούσιο κοινωνικό έργο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπου και αν του ζητηθεί. Θα πούμε λοιπόν ότι ένα δικό μας παιδί, ο Θοδωρής, χρειάστηκε την βοήθεια Μαργαρίτα της Πανιόνιας οικογένειας. Οι Πάνθυρες με δική τους πρωτοβουλία, γιατί είναι πολύ περήφανος ο Θοδωρής, δεν το ήθελε να το πει. Οι Πάνθυρες όμως με δική τους πρωτοβουλία, πριν την έναρξη του αγώνα, υπήρχε ένα κουτί που συγκεντρωνόταν χρήματα για το παιδί αυτό, το δικό μας άνθρωπο, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με τη λευκαιμία. Δυστυχώς. Στο ημίχρονο, οι Πάνθυρες γυρίζανε όλες τις θύρες με μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο του Πανιωνίου που συνείσφερε από το υστέρημά του για αυτό το παιδί. Και στο τέλος του αγώνα υπήρχε και έξω από το σύνδεσμο αυτό το κουτί και πάλι η Πανιόνια οικογένεια ήταν παρόν. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο του Πανιωνίου γι' αυτό. Συγχαρητήρια και στους παίκτες του Πανιωνίου για την κίνηση την οποία κάνανε. Φυσικά, μετά το τέλος του αγώνα, με πρωτοβουλία των Πανθύρων, των παιδιών, οι οποίοι πάντα είναι εκεί με πολλές πρωτοβουλίες, όπως είπα και προηγουμένως, υπήρξε ένα πανό, το οποίο κατεβάσανε κάτω όλοι οι φίλοι. Η ομάδα, η αποστολή του Πανιωνίου φωτογραφήθηκε μαζί με τον Βαγγέλη Μόρα. Ναι, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να τα αναφέρω. Που έχει χάσει τον αδερφό του 2015 από αυτή την αρρώστια. Και μια φορά η μοίρα παίζει πολλά παιχνίδια. Και στην προηγούμενη αγωνιστική χώρα για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική και φίλησε το τετουάζ που είχε και μετά πήγε στην ταμπέλα που έλεγε Save Moras. Να πούμε ότι δώσαν μαθήματα ζωής στον αγωνιστικό χώρο και εκτός του αγωνιστικού χώρου. Σημαντικό μήνυμα να περάσουμε και από αυτή την εκπομπή, ότι όπου μπορούμε και όπου μας χρειάζεται οποιοδήποτε, ανεξάρτητα χρώματος, ναι, πρέπει να είμαστε εκεί. Πρέπει δίκως να προβάλλονται αυτά, Σπύρο, ναι, και από το ποδόσφαιρο, πρέπει να λέγονται αυτή την πλευρά. Ο καθένας όπως μπορεί να βοηθάει, αλληλεγγύης, δεν είναι μόνο. Μαθήματα ζωής έδωσε και ο Παναγιώτης Κόρμπος μαζί, ναι, με τον Βαγγέλη Μόρα στις δηλώσεις που κάνανε σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό. Λίγησε ο Βαγγέλης Μόρας, ναι, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο του Πανιωνίου, όπως και ο Παναγιώτης Κόρμπος. Αυτό δεν θέλω να κουράσω άλλο. Το σημαντικό μήνυμα είναι ότι πρέπει όλοι να βοηθάμε όπως μπορούμε και όπου μπορούμε, και σημαντικά μηνύματα που περνάει ο αθλητισμός. Ακριβώς, είναι και πολύ το λέμε σημαντικό, και στο Πανιόνια Νέα. Συγχαρητήρια μόνο και πάλι σε όλους που ανέλαβαν αυτή την πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Πρέπει να ενώνονται όλοι οι οπαδοί. Και πολύ συγκινητική στιγμή ήταν και ο Θοδωρής όταν βγήκε συμμετά και ευχαρίστησε τον κόσμο πάρα πολύ. Λοιπόν, ας αλλάξουμε κλίμα. Ας αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στα αγωνιστικά μετά από αυτή. Θυμάσαι λοιπόν, Μαργαρίτα, που σου έλεγα για την Λάρισα και το ποτάμι. Καταρχήν, ξέρεις πώς λέγεται το ποτάμι? Ποτάμι, όχι. Της Λάρισας? Όχι. Της Λάρισας το ποτάμι το λένε Πηνιός. Μάλιστα, δεν είναι τόσο πολύ. Γεωγραφία, συγγνώμη. Η Στριπλούν πήρε το ποτάμι την ομάδα της Λάρισας. Μάλιστα, την πήρε. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Γιατί φαντάζομαι πέραν το ποδόσφαιρο, τη Super League, πέραν της ΚΑΠΑ 19, ναι, είχαμε και το πόλο. Καθώς κανένα πρόβλημα, φίλες και φίλοι, δεν αντιμετώπισε η ομάδα πόλο του Πανιωνίου, που επικράτησε εκτός έδρας με 12
7 του ναυτικού ομίλου Λάρισας για την 11η αγωνιστική, ορίστε. Της Α2 υδατοσφαίρισης των ανδρών, η ομάδα του Κώστα Δήμου συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 31 βαθμούς και συνεχίζει την αίτητη πορεία του. Κορυφαίος παίκτης ήταν ο Δημακόπουλος με 4 γκολ. Η επόμενη αγωνιστική είναι εντός έδρας 14 Τετάρτου 4 η ώρα, εντός έδρας με τον ναυτικό ομίλο Πατρών. Mm-hmm. Κατάλαβες τι ήθελα να πω τώρα, έτσι. Έτσι. Ωραία. Ναι. Περνάμε στο πόλο γυναικών. Πρώτη Τετάρτου στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Η ομάδα του ναυτικού ομίλου Χανίων δεν προσήλθε στο γήπεδο και έτσι Μαργαρίτα, με άνευ αγώνα, η ομάδα πήρε στα χαρτιά το παιχνίδι με 5-0. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται ο Πανιώνιος με 9 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Να ευχηθούμε μια αντίστοιχη πορεία όπως και στο πόλο ανδρών και στις γυναίκες, Μαργαρίτα. Να ευχηθούμε πραγματικά. Θα περάσουμε στις υποδομές handball. Παμπέδες, Ηλυσιακός, Πανιώνιος 27-17, το ημίχρονο ήταν 11-7. Handball, Αγόρια, Μίνι Πρωτάθλημα, Κερατσίνη, Πανιώνιος 28-21, ημίχρονο 16-5. Βρυλίσια Πανιώνιος 28-27, ημίχρονο 15-14, καθώς ξεκινάει σύντομα, φίλες και φίλοι, μέσα στο Μάιο και το σχολικό τουρνουά, εκτός δηλαδή από την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος που θα τελειώσει όπου να είναι, για το σχολικό τουρνουά της Νέας Μύρνης. Θα μου επιτρέψεις να σταθώ σε κάτι που εσκεμμένα, όχι εσκεμμένα, δεν θέλαμε να δώσουμε έκταση σε αυτό το θέμα, αλλά επειδή τρίτωσε το θέμα αυτό, θα ήθελα να το αναφέρω. Διότι το τμήμα handball του Πανιωνίου είναι ένα από τα τμήματα τα οποία έχει μεγάλη ταλαιπωρία, διότι παίζει στη Σαλαμίνα. Ναι, Σαλαμίνα, ο κόσμος της Σαλαμίνας και η αντιμετώπιση που έχει εκεί από τον κόσμο, από ένα εξαιρετικό μέρος της Ελλάδος είναι η Σαλαμίνα, τυχάνει μεγάλου σεβασμού. Σίγουρα. Όμως, επειδή τρίτωσε αυτό το πράγμα, στο παιχνίδι που έδωσαν τα κορίτσια της Κυριακίδου και του Κατσαρά, που γίνεται σπουδαία δουλειά και από την κυρία Κυριακίδου και τον κύριο Κατσαρά και όλο το τμήμα, αναφέρθηκε με πάρα πολύ χλεβαστικό τρόπο Πανιώνιος Σαλαμίνας κτλ. Δεν το συνεχίζω, μένω εκεί. Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Μύρνης υπάρχει. Δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά ανεφ λόγου και αιτίας. Και πάμε στο βόλεϊ γυναικών, καθώς βγήκε το πρόγραμμα για τα play out, Μαργαρίτα. Να πούμε ότι στις 14, 8 η ώρα, εκτός έδρας, θα αντιμετωπίσουν τα κορίτσια το Εγάλεο, ενώ η δεύτερη αγωνιστική είναι εντός έδρας 13 Τετάρτου, 7.30 ώρα, εντός έδρας, όπως είπα και πριν. Εάν χρειαστεί, θα γίνει παιχνίδι στις 17 Τετάρτου, 8 η ώρα, εκτός. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η ομάδα η οποία θα συγκεντρώσει 2 νίκες θα παραμείνει στην κατηγορία. Η ομάδα όμως που δεν θα συγκεντρώσει 2 νίκες θα αντιμετωπίσει το άλλο, τον ηττημένο του άλλου, του άλλου ζευγαρίου, που είναι Χάνθ Γάζ με 40. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τα κορίτσια, το διοικητικό συμβούλιο και έχουν κάνει κάλεσμα για να βρεθεί ο κόσμος σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια. Θα δώσουν το παρόν, είναι σίγουρο, και θα στηρίξουν τα κορίτσια μας. Σίγουρα. Και σαφέστατα δεν θα χρειαστεί, από όσο φαντάζομαι, γιατί το πάθος είναι μεγάλο, να μπούμε σε άλλου είδους διαδικασίες και να παίξει και άλλα πράγματα. Και άλλα παιχνίδια, αυτό θέλω να πω. Περνάμε στο βόλιο ανδρών, κυρίες και κύριοι, και να πούμε ότι έκλεισε ένας κύκλος φέτος με ήττα, με 3-0 εκτός έδρας από τον ισχυρό Ροδίον Άθνησης, που πέρασε μαζί με τον Όφη στην επόμενη φάση στα play-off. Σε αυτό τον υπόμιλο, λοιπόν, να πούμε ότι η ομάδα των Κιανέρυθρων τρεμάτισε με 6 βαθμούς. Ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη φετινή, Μαργαρίτα, για τους άνδρες. Βάλανε, όπως είπα και άλλη φορά, τις βάσεις για καλύτερη συνέχεια. Άλλωστε, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πολύ, ούτε εσύ φαντάζομαι, ο Πανιώνιος ήταν η ομάδα που μέσα στις πολλές επιτυχίες και στις πολλές πρωτιές που έχει, έφερε το βόλι στην Ελλάδα, διοργάνωσε το πρώτο πρωτάθλημα βόλι στην Ελλάδα, και κάτι άλλο που και οι υπόλοιποι που είναι εδώ δεν θα το ξέρουν. Στο καταστατικό της ομάδας υπάρχει ρητή σημείωση που, αν
τύπα ξύλο. Δεν θα γίνει ποτέ, δεν έσβησε 129 χρόνια του χρόνου, πάμε 130. Κλείσει το τμήμα ποδοσφαίρου και το τμήμα βόλεϊ, πάει να υπάρχει ο Πανιώνιος. Α. Δεν θα γίνει ποτέ. Σημαντική πληροφορία αυτή, δεν το ήξερα. Ναι, πάμε λοιπόν, δεν θα γίνει ποτέ. Μάλιστα. 130 χρόνια είναι ζωντανός με όλα τα τμήματα και μοιράζει πολλές επιτυχίες και πρωτιές σε πολλά πράγματα. Το έμαθα γι' αυτό σήμερα από σένα. Το λέω διότι υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάθε τμήμα και καλό είναι μέσα από την εκπομπή να περνάμε τέτοιες πληροφορίες. Να προβάλλουμε το τμήμα. Υποδομές μπάσκετ λοιπόν, Μαργαρίτα. Ωραία. Να πούμε ότι κέρδισε και τη δεύτερη αγωνιστική. Οι Νεάνιδες, Δάφνη Αγίου Δημητρίου, Πανιώνιος 30-51 και κατακτά την τρίτη θέση του πρωταθλήματος, συγχαρητήρια. Να πούμε λοιπόν για τις Κορασίδες ότι νίκησε στη δεύτερη αγωνιστική εντός τον Πρωτέα Βούλας με 52-46 και περνά στην ημιτελική φάση. Ενώ την ώρα που γράφεται αυτή η εκπομπή, εδώ λίγα μέτρα πιο κάτω στο Βαρίκας, οι έφηβοι που είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι αντιμετωπίζουν τον Ίκαρο Γλυφάδας. Εάν δεν καταφέρουμε να το δώσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής το αποτέλεσμα, υπάρχει η ενημέρωση από τα Πανιώνια Νέα που ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει και παίζει μπάλα μόνο ιστορικός. Έτσι είναι. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στα παιδιά. Βεβαίως. Πάμε στο μπάσκετ γυναικών. Πάμε στο μπάσκετ γυναικών, Σπύρο, που είχαμε μία αναμενόμενη ήττα με 49-69 από τον Ολυμπιακό εντός έδρας. Οι κοπέλες του Γιώργου Ρουμπελάκη δεν μπόρεσαν να φανούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, δεν μπόρεσαν να βρουν λύσεις απέναντι στον ανώτερο Ολυμπιακό, με αποτέλεσμα να ιτηθούν. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν από την αρχή σταδιακά τη διαφορά, την οποία διατήρησαν μέχρι το τέλος και προηγήθηκαν με 20 πόντους τελικό σκορ 49-69. Να πούμε και τα δεκάλεπτα, 15-19, 26-36, 37-50, 49-69. Κορυφαίες σκόρερ, πρώτες σκόρερ για τον Πανιώνιο, η Κόρινεκ με 20 πόντους και η Τζόνσον με 11. Πλέον η ομάδα έχει 27 βαθμούς μετά από αυτή την αγωνιστική, ενώ στην επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει εντός έδρας τον Ηρακλή. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στη γυναική ομάδα μπάσκετ του Ιστορικού. Μακάρι. Και μετά από το μπάσκετ γυναικών, πάμε στο μπάσκετ ανδρών, βεβαίως. Ωραίο που είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, ακόμη μια σπουδαία νίκη από τον Ιστορικό, ο οποίος πλέον εξασφάλισε στην προηγούμενη αγωνιστική, είχε βάλει γερές βάσεις για την παραμονή, πλέον την έχει εξασφαλίσει. Με 77-75 επικράτησε του Περιστερίου, ό,τι δεν κατάφερε στον πρώτο γύρο, όπου πάλι ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στο Περιστέρι, το κατάφερε τώρα στο εντός έδρας παιχνίδι στο Φάληρο. Μια πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας της Νέας Μύρνης, σε Σπύρο. Εξαιρετική και η κερκίδα, θύμισε λίγο έτσι έδρα αυτή τη φορά. Το νέο γήπεδο περισσότερο έδρα, εντάξει, ναι, ήταν ωραίο το κλίμα όμως. Φάνηκε και αυτή η ανάσα που είχαν δώσει νίκες τόσο με το Ρέθιμο όσο και με τον Κολοσσό στα παιδιά και... Φυσικά μπήκανε πιο αναπτερωμένοι, πιο αποφασιστικοί στον αγωνιστικό χώρο και το κατάφεραν. Στο πρώτο δεκάλεπτο παρόλα αυτά ξεκίνησαν πίσω στο σκορ. Το Περιστέρι έδειχνε να είναι πιο αποτελεσματικό. Παρόλα αυτά η ομάδα του Βασίλη Φραγκιά βρήκε τις λύσεις στη δεύτερη περίοδο και έτσι σοφάρισε με τρίποντο του Χάρης. Μάλιστα προηγήθηκε και στο σκορ. Και σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης περίοδου οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά, καλάθι-καλάθι. Τελικά έληξε ισόπαλο 38-38 το πρώτο ημίχρονο. Και στην τρίτη περίοδο το Περιστέρι ξεκίνησε να μπαίνει μπροστά στο σκορ, όμως ο Ιστορικός δεν άφησε τους φιλοξενούμενους να ξεφύγουν, ισοφάρισε και μάλιστα προηγήθηκε και με 4 πόντους, 2 καλάθια λίγο πριν το τέλος της περίοδου. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι από το Πανιώνιο, πρέπει να την επισημάνουμε αυτό. Η τρίτη περίοδος έληξε 56-58, μικρή διαφορά. Παρ' όλα αυτά η τέταρτη ήταν και καλύτερη περίοδος για τους Κιανέριθρους, καθότι αύξησαν τη διαφορά και εκεί φάνηκε ξεκάθαρα ότι μπορούσαν να πάρουν αυτή τη νίκη και ότι δεν θα χανόταν αυτό το μάτς. Είχαν λύσει σε κάθε... απάντηση του Περιστερίου στην προσπάθειά τους να μειώσουν
τη διαφορά ή να περάσουν μπροστά. Κράτησαν όμως αυτή τη διαφορά των 8 πόντων, την οποία είχαν χτίσει κιόλας. Μέχρι και το τέλος ήταν σε πολύ καλό σημείο, βέβαια πλησίασε το Περιστέρι και έτσι είχαμε το τελικό 77-75, μία δίκαιη και άνετη νίκη. Χαιρόμαστε γιατί είδαμε πραγματικά τον Πανιόνιο να αποδίδει έτσι καλό μπάσκετ, να πιστεύει στον εαυτό του και να έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η δουλειά και η προσπάθεια που γίνεται. Σίγουρα θα δούμε και ανάλογες εμφανίσεις και στα επόμενα μάτς που απομένουν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής της σεζόν, χωρίς πλέον άγχος για τον Πανιόνιο. Ο επόμενος αγώνας είναι στις 10 Απριλίου απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε δύσκολα μάτς, καθότι μετά από τον ΠΑΟΚ ακολουθεί και η ΑΕΚ σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις 13 του μήνα. Λοιπόν, πλέον ο Πανιόνιος έχει 29 βαθμούς ισοβαθμοί με τον Άρη μετά και από αυτή την αγωνιστική. Και να δούμε και λίγο τις δηλώσεις του Βασίλη Φραγκιά. Όπως τόνισε, τα παιδιά έβγαλαν ψυχή, συγχάρηκε την ομάδα αλλά και τον κόσμο που στήριξε την προσπάθεια αυτή. Όπως είπε, ήταν πολύ σημαντική νίκη, όχι μόνο βαθμολογικά, καθώς ήταν η τελευταία που θέλανε βέβαια για να κλείσουν το κομμάτι σωτηρίας. Έτσι νιώθει η ομάδα πιο ασφαλής, είπε χαρακτηριστικά. Μπορούμε να δώσουμε και χρόνο σε νέα παιδιά και να απολαύσουμε τις εναπομείνατες αγωνιστικές χωρίς άγχος. Σχετικά με το κομμάτι του προπονητή, όπως είπε, κάποιος προπονητής ταιριάζει με κάποιες ομάδες, μπορεί να πάει σε μια ομάδα και να μην έχει ίδια αποτελέσματα. Τέριαξα και εγώ μαζί τους και αυτό μας κάνει ευτυχισμένους. Χαρακτήρισε τους παίκτες έμπειρους και όπως είπα, αφιέρωσε τη συγκεκριμένη νίκη στον Κώστα Μασούρα, τον γυμναστή της ομάδας που είχε γενέθλια. Έτσι, ευχάριστα έκλεισε τις δηλώσεις του και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νόντας Παπαντονίου στην κάμερα του πανιόνια.gr και επιστρέφουμε. Σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο αλλά και σημαντικό παιχνίδι για μας. Με την νίκη που καταφέραμε να πάρουμε σημαίνει κατά 99% ότι έχουμε καταφέρει να μείνουμε στην κατηγορία. Ο τελευταίος μήνας για μας ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός μήνας. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στη διακοπή και με τον Home Coach Φραγκιά αλλά και με την αποφασιστικότητα που δείξαμε όλοι οι παίχτες. Καταφέραμε να κάνουμε δύο τεράστιες νίκες εκτός έδρας και στη Ρόδο και στο Ρέθυμνο. Πήραμε τη νίκη με το Λαύριο στο γήπεδό μας που ήταν η πρώτη νίκη μετά από καιρό και μας έδωσε αυτή την όθηση. Και σήμερα κάναμε μια τεράστια νίκη με μια ομάδα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική. Μια ομάδα που φιγουράρει στις πρώτες 5 θέσεις. Και δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και να τελειώσουμε πολύ δυνατό το πρωτάθλημα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλα τα παιδιά βοηθάνε σε κάθε μάτς κάποιος άλλος είναι πρωταγωνιστής. Έχουμε βρει όλους τους ρόλους μας. Να τελειώσουμε υγιείς στο πρωτάθλημα και εύχομαι να κάνουμε κάποιες νίκες ακόμα, να δώσουμε χαρά και στον κόσμο που πάλι ήταν σήμερα μαζί μας. Μας έδωσε όθηση και ενέργεια και το ανταποδώσαμε με τη νίκη. Το ευχαριστώ. Και από το μπάσκετ ανδρών να περάσουμε στις υποδομές ποδοσφαίρου. Σπύρο, ενημέρωσέ μας τι αποτελέσματα είχαμε εκεί. Κάτι σου χρωστά. Για πες. Θα το δεις τώρα. Για να δω. Λοιπόν, μια πολύ σπουδαία εντός έδρας νίκη έκανε η K19 του Ιστορικού απέναντι στη Λάρισα με 2-0. Μάλιστα. Στο Κρόσταγ. Έτσι. 3-0. 3-0. Λοιπόν, την εκτός έδρας ήττα γνώρισε όμως η K17 του Ιστορικού με τον Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Επίσης, την εκτός έδρας ήττα γνώρισε η K15 του Ιστορικού από τον Παναθηναϊκό με 3-0. Ωραία. Και περνάμε στη Super League και στην αναμέτρηση με την Λάρισα στη Νέα Σμύρνη, όπου είχαμε μια ακόμη σημαντική νίκη με 1-0 για τον Πανιόνιο. Μια νίκη σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν το καλύτερο μάτς που έχουμε δει. Παρ' όλα αυτά πήραμε αυτό που χρειαζόμασταν, τους βαθμούς δηλαδή, δίνει μια ανάσα στην ομάδα. Το γκολ ήρθε στο 17 για τον Πανιόνιο από τον Μαξίμοβιτς. Η φάση ξεκίνησε με τον Μαξίμοβιτς να παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή και με ωραίο πλασέ, αφού πέρασε τον Μπράλιτς, έκανε το 1-0. Μέχρι τη στιγμή και του γκολ δεν είχαμε κάποια σημαντική επιθετική ενέργεια από καμία από τις δύο ομάδες. Παρακολουθούσαμε κυρίως παιχνίδι κέντρου. Στη συνέχεια, μετά το γκολ που σημείωσε ο Πανιόνιος, η ΑΕΛ πίεσε, έψαξε το γκολ της ισοφάρισης. Παρ' όλα αυτά, ο Μάλερ αποδείχτηκε σωτήριος για τον Πανιόνιο σε αρκετές φάσεις, τόσο στο 29 που απέκρουσε κεφαλιά
του Μπράλιτς, όσο και στο 84 με σου του Ζίβκοβιτς, ο τερματοφύλακας του ιστορικού ήταν πραγματικά εξαιρετικός στο εν λόγω μάτς. Και στο 87 είπε πάλι όχι σε τέτα τέτε με τον Μιλοσάβλεβιτς και διατήρησε το 1-0 υπέρ του ιστορικού. Μάλιστα στις καθυστερήσεις ο Πανιώνιος έψαξε και δεύτερο τέρμα και βρέθηκε πολύ κοντά με τον Ντουρμισάη, ωστόσο ο τερματοφύλακας της Λάρισας έδιωξε σε κόρνερ και έτσι είχαμε το τελικό 1-0. Παρ' όλα αυτά ήταν μια νίκη την οποία την πήραμε και έτσι είναι πολύ, δίνει και αυτό μια ανάσα εν ώψη συνέχειας. Ακριβώς, πολύ μεγάλη ανάσα. Και πάμε να δούμε και τι δήλωσε και ο προπονητής της ομάδας, ο Άκης Μάτζιος, ο οποίος όπως είπε το αποτέλεσμα μετράει. Ήταν μια δύσκολη νίκη, είχαμε πολλά βία στα λάθη, συγχαρητήρια στα παιδιά και τον κόσμο. Θα είμαστε πιο ήρεμοι στα επόμενα μάτς. Όπως είπε, ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολλές εναλλαγές και συναισθήματα. Μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα, ελπίζουμε να το κάνουμε στα επόμενα παιχνίδια, τόνισε ο τεχνικός των Γκιανέριθρων. Και για τους παίκτες είπε ότι ο Μαξίμοβιτς θεωρεί ότι είναι ένας καλός παίκτης, έδωσε πολλές βοήθειες πέρα του γκολ. Και όσο και για τον τερματοφύλακα το Μάλερμπ, τόνισε ότι τραυματίστηκε στην αρχή της χρονιάς. Όμως στα μάτς που έπαιξε στάθηκε πολύ καλά και μας έδωσε βαθμό ο τερματοφύλακας μετά από πολύ καιρό. Σχετικά με το σύστημα που επέλεξε, όπως είπε, θέλαμε να χτυπήσουμε στον άξονα και σε αυτό μας δικαίωσε ο Μαξίμοβιτς. Χάσαμε στατικές φάσεις, αλλά ο τερματοφύλακας μας βοήθησε σε αυτό το σημείο. Αυτά και από τον Σαραμαντά, όπως τόνισε ο παίκτης του ιστορικού, κρατάμε τους βαθμούς. Δεν ήμασταν πολύ καλοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παραδέχτηκε, αλλά κάναμε τη δουλειά μας. Ευχαριστημένη είναι η ομάδα από αυτή την νίκη. Όπως είπε, έχουν μπροστά κάποια ακόμη παιχνίδια μέχρι το τέλος και θέλουν το απόλυτο για να κλείσουν απόλυτα ικανοποιημένοι τη χρονιά. Αυτά και από το ποδόσφαιρο. Το επόμενο παιχνίδι για τον Πανιόνιο είναι με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας την Κυριακή 14 Τετάρτου στις 7 το απόγευμα. Και σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μασούρας, ο παίκτης του ιστορικού, στην κάμερα του πανιόνια.gr. Πολύ τιμή και σήμερα που μακρυνθήκατε 6 βαθμούς από τα μπαράζ, της κομβικής τα μπαράζ, πόσο σημαντική ήταν για εσάς? Είχαμε πει από την αρχή της εβδομάδας ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλαμε τους 3 βαθμούς και μόνο μέσα στην έδρα μας. Νομίζω πως από την αρχή του παιχνιδιού δείξαμε ότι θέλαμε το παιχνίδι περισσότερο από τον αντίπαλο και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Από εδώ και στο εξής, ποιοι είναι οι στόχοι, πώς βλέπετε? Σαν είχαμε σήμερα ένα στόχο, όπως έχουμε σε κάθε παιχνίδι διαφορετικά, να πάρουμε την νίκη. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που απομακρυνθήκαμε από τη ζώνη των μπαράζ, θεωρώ πως θα βγάλουμε περισσότερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και θα δείξουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα, έτσι ώστε να ανακάψουμε στο βαθμολογικό πίνακα. Πού κρίθηκε το σημερινό μάτς, θεωρείς, και θέλετε? Νομίζω πως το σημερινό μάτς ήταν στη δύναμη, στη θέληση, λιγότερο στην τακτική και νομίζω πως από την αρχή του παιχνιδιού δείξαμε ότι εμείς θέλουμε περισσότερο παιχνίδι και τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και αφού ακούσαμε και τις δηλώσεις του Μασούρα, να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ακόμη περισσότερα αποτελέσματα. Γεια σας, καλή εβδομάδα!